Να βγαίνουν κοντά μα τραχαλέ και να κάνουν στριφτή. Σιγά ρε μισοσενάριο, έχει λίγο φαντασία μέσα. Άνδρας έτοιμος για όλα είναι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θεατρικά φέτος. Το καλοκαίρι πέρασε με περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και ο ίδιος μιλώντας στο Star δεν έκρυψε πως νιώθει τυχερός που έχει δουλειά σε μια εποχή δύσκολη και για τους περισσότερους ηθοποιούς. Θα συνεχίσουμε και τον χρόνο πάλι στην Αθήνα. Οπότε και εκτός ότι πήγε πολύ καλά, το να ξέρεις ότι έχεις δουλειά από το χειμώνα για το καλοκαίρι που έρχεται, το καλοκαίρι για το χειμώνα που έρχεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο χειμώνας που έρχεται θα είναι πολύ διαφορετικός για τον ηθοποιό. Σε λίγους μήνες, σύντροφός του Βάσου Λασκαράκη θα φέρει στον κόσμο το πρώτο του παιδί. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μας είπε πως ο γάμος προγραμματίζεται για τον επόμενο μήνα. Δεν ξέρω αν θα γίνει Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Λογικά θα πρέπει να γίνει πριν τη γέννηση. Δεν βλέπουν τη στιγμή να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους. Αν και ο ηθοποιός δείχνει πως το πρώτο κλάμα θα είναι εκείνο που θα τα αλλάξει όλα. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Ακόμα όχι, νομίζω όταν θα βγει θα ετοιμαστώ με υπερεντατικά μαθήματα πιθανότητα. Τηλεοπτικά έχουμε να τον δούμε από την πολυκατοικία και μπορεί να μην έχει περάσει πολύς καιρός από τότε, τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει πολύ. Τηλεοπτικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, προτάσεις υπάρχουν, αλλά από τις προτάσεις μέχρι να φτάσει στο πράγμα να υλοποιηθεί απέχει πια στην Ελλάδα τη φωτός. Δεν μπορείς να έχεις ούτε πολλές απαιτήσεις, δεν μιλάμε για οικονομικές, γενικότερα απαιτήσεις. Ακόμα και στην εμπιστοσύνη που δείχνεις στον άλλον. Όταν ο άλλος σου λέει ότι ναι, θα γίνει σίγουρα. Κάποτε όταν σου έλεγε ναι, θα γίνει, μπορεί να μην υπέγραφες κανένα συμβόλαιο και να ξεκινήσεις δουλειά κατευθείαν. Βλέπουμε ακόμα και συναδέλφους του να σερβίρουν, κάτι που όπως μας λέει θα έκανε και ο ίδιος αν χρειαζόταν. Φυσικά και θα άλλαζα επάγγελμα, εννοείται. Δεν θα ντρεπόμουν να κάνω κάποια άλλη δουλειά για να μπορώ να καλύψω το αποστοσύνη. Εγώ έχω από κάποιες δουλειές που δεν έχω πληρωθεί ακόμα, αλλά το κύριο όγκο χρημάτων τον έχω πάρει, δεν έχω πρόβλημα. Απλά στάθηκα τυχερός ή άτυχος να το τελευταίο μου σχέδιο να είναι πολυκατοικία που ήταν με στην κρίση, αλλά με συμβόλαιο λίγο πριν την κρίση. Η θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί συζητήθηκε πολύ φέτος μετά την απαγόρευση να παιχθεί σε κάποιες περιοχές, κάνοντας τότε τον ίδιο να ξεσπάσει στο διαδίκτυο. Έτυχε να είναι δηλαδή σε δύο πιάτσες να μη συνάδει κατά αυτούς με το χώρο. Εντάξει, περάσαμε ξεχασμένα, δεν είναι και τίποτα το συγκλονιστικό. Η ζωή του θα αλλάξει σε λίγους μήνες και ο ερχομός της μικρής θα ολοκληρώσει την ευτυχία τους.